Πώς να κρατάει το κινητό σου μπαταρία αρκετές μέρες. Και όταν λέω αρκετές μέρες, εννοώ ότι το δικό μου τηλέφωνο το έχω φορτισμένο την Τρίτη και το ξαναφόρτισα το Σάββατο. 4 μέρες κράτησε το κινητό μου μπαταρία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Ναι, και όμως γίνεται. Ναι, και όμως γίνεται ότι το κινητό σου κρατάει περισσότερες μέρες μπαταρία. Όχι ώρες, μέρες μπαταρία. Πώς συμβαίνει αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Απλά πρώτα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι γενικότερα θυμάστε τα Nokia 3310, θυμάστε τα Walkman τα τηλέφωνα, θυμάστε τα τηλέφωνα της Samsung τα παλιά που είχαν την οθόνη με τα κουμπάκια. Αυτά τα τηλέφωνα γιατί κρατούσαν περισσότερες μέρες και ώρες? Όχι γιατί είχαν περισσότερα μιλιαμπέρ μπαταρία. Προφανώς κρατούσαν περισσότερες ώρες και μέρες μπαταρία, καθώς είχαν μικρότερες οθόνες, λιγότερα nits, μικρότερη φωτεινότητα και φυσικά δεν είχαν βασικές εφαρμογές που έχουμε σήμερα, Facebook, Instagram και όλες αυτές τις εφαρμογές. Τα iPhone δεν κρατάνε μπαταρίες όχι γιατί έχουν λιγότερα μιλιαμπέρ μπαταρία από αυτά τα τηλέφωνα. Εκείνα τα τηλέφωνα είναι λιγότερα μιλιαμπέρ. Απλά εκείνα τα τηλέφωνα δεν είχαν τις ίδιες οθόνες. Δεν είχαν τις ίδιες αναλύσεις οθόνης. Δεν είχαν τα ίδια nits στις οθόνες. Και φυσικά δεν είχαν τόσο φωτεινό. Έχω στην κατοχή μου δύο iPhone. Ένα iPhone 14 απλό και ένα iPhone 15 Pro Max. Το iPhone το 14 απλό το φόρτισα την Τρίτη. Βασικά το πήρα καινούριο την Τρίτη και είχε 70% μπαταρία. Από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο το φόρτισα χθες το βράδυ με 8% μπαταρία. Κράτησε δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο. Έτσι και μισή ημέρα της Τρίτης. Το κινητό αυτό γίνεται μια πολύ βασική χρήση και μόνο 4 εφαρμογές. Viber, WhatsApp για να μπορώ να μιλάω με τους πελάτες και τους πολιτές. Και έχει και το mobile phone το οποίο ουσιαστικά μπορώ να σηκώνω τις κλήσεις του σταθερού τηλεφώνου στο κινητό μου. Χτυπάει το σταθερό, το σηκώνω από το κινητό. Και φυσικά το Outlook για να μπορώ να απαντάω emails. Απαντάω email, σηκώνω τηλέφωνα και τίποτα άλλο. Δεν έχει μέσα YouTube, Facebook, Instagram, TikTok και γενικότερα όλες τις υπόλοιπες άλλες εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές δεν κάνουν μόνο κατανάλωση ρεύματος στο κινητό μας, αλλά τρέχουν και στο παρασκήνιο και ουσιαστικά κάνουν κατανάλωση ρεύματος και στο παρασκήνιο. Πέραν δηλαδή, εσύ δηλαδή μπορεί να μην τρέξει στο TikTok, αλλά το TikTok τρέχει στο παρασκήνιο. Έτσι λοιπόν τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Όσες λιγότερες εφαρμογές τρέχουν στο κινητό σου, ακόμη περισσότερο όσες λιγότερες εφαρμογές τρέχουν στο παρασκήνιο σου, τόσο περισσότερο μπαταρία θα κρατάει το κινητό σου μες τη μέρα. Όσο περισσότερο μπαταρία κρατάει το κινητό σου μες τη μέρα, τόσες λιγότερες φορτίσεις θα κάνεις μέσα στο μήνα. Όσες λιγότερες φορτίσεις κάνεις μέσα στο μήνα, τόσο περισσότερο θα κρατήσει η υγεία μπαταρία σου. Πολλοί με ρωτάτε, το κινητό μου έχει 80% υγεία μπαταρίας και το έχω μόνο ένα χρόνο. Άλλοι μου λέτε, το έχω 4 μήνες και έχει πέσει ήδη 3% υγεία μπαταρίας. Ναι, γιατί είναι η χρήση που το κάνεις. Εάν το φορτίζεις κάθε μέρα 2 φορές, το κινητό σου θα έχει περισσότερες φορτίσεις. Περισσότερες φορτίσεις σημαίνει περισσότερες αποφορτίσεις. Περισσότερες αποφορτίσεις σημαίνει ότι η υγεία μπαταρίας θα πέσει. Όσες περισσότερες φορές αποφορτίζετε το τηλέφωνο, τόσες περισσότερες φορές θα χρειαστεί να φορτίσει το τηλέφωνο. Όσες περισσότερες φορές φορτίζει το τηλέφωνο, καταστρέφει την υγεία μπαταρία σου. Άρα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσες περισσότερες φορτίσεις κάνει το κινητό σου, να έχει και λιγότερη υγεία μπαταρία κατά τη διάρκεια των ετών. Το iPhone το 14 θα το παραδώσω στην εταιρεία όταν αλλάξω τηλέφωνο ή αν θα αλλάξω τηλέφωνο με 100% υγεία μπαταρίας. Γιατί αν το φορτίζω μια φορά την εβδομάδα, το κινητό μου ουσιαστικά θα αποφορτίζεται λιγότερες φορές μέσα στο μήνα. Οπότε, λιγότερες φορτίσεις μέσα στο μήνα, αυτό το τηλέφωνο θα φορτίσει 30 μέρες το μήνα. Αυτό το τηλέφωνο θα φορτίσει 4 φορές μέσα στο μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά που έχει από το ένα στο άλλο. Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω λίγο το πώς μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς μπορείς δηλαδή να αποτρέψεις να μην καις την μπαταρία σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πώς μπορείς όχι απαραίτητα να φτάσει το κινητό σου να κρατάει 4 μέρες μπαταρία, καθώς είναι το προσωπικό σου τηλέφωνο και προφανώς περνάς αρκετές ώρες. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube και λογικό είναι. Αυτό το κινητό γίνεται μια πολύ πολύ απλή χρήση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι έχει αυτό. Αν εγώ πάω στις ρυθμίσεις και πάω στα γενικά ανανέωση στο παρασκήνιο, βλέπετε ότι στο παρασκήνιο τρέχουν 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 εφαρμογές.
20 εφαρμογές στο παρασκήνιο, τι σημαίνει ότι το κινητό ουσιαστικά δεν κάνει μεγάλη κατανάλωση. Και οι βασικές εφαρμογές αυτές που τρέχουν στο παρασκήνιο είναι οι 4 εφαρμογές που έχω εγώ: Outlook, Mobile Phone, Viber και WhatsApp. Αν τις κλείσω, δεν θα παίρνω ούτε μηνύματα, δεν θα δέχομαι ούτε κλήσεις και φυσικά δεν θα δέχομαι ούτε emails. Γιατί τρέχει στο παρασκήνιο για να έρχονται ειδοποιήσεις. Πολύ βασικό αυτό. Οπότε κλείνεις μια εφαρμογή, χάνεις ειδοποιήσεις. Να το θυμάστε αυτό. Ανεβαίνω λοιπόν πιο πάνω και εκεί που λέει ανανέωση. Μπολέψου λίγο. Πού εδώ. Εδώ. Ανεβαίνω λίγο πιο πάνω και εκεί που λέει ανανέωση στο παρασκήνιο. Ναι, από κάτω γράφει. Το περιεχόμενο εφαρμογών θα ανανεώνεται στο παρασκήνιο μέσω WiFi ή κινητού δικτύου. Η απενεργοποίηση εφαρμογών μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση διάρκειας της μπαταρίας. Άρα, όσες περισσότερες εφαρμογές τρέχουν στο. Όσες λιγότερες εφαρμογές τρέχουν στο παρασκήνιο, τόσο περισσότερη εξοικονόμηση μπαταρίας κάνεις. Πάμε λοιπόν να δούμε στο προσωπικό μου τηλέφωνο, το οποίο ουσιαστικά κρατάει μία μέρα γεμάτη. Εγώ το κινητό μου, εντάξει βέβαια έχει και τέρας μπαταρία το 15 Pro Max, αλλά το κινητό μου το φορτίζω το βράδυ 11 ώρα που πέφτω για ύπνο και έχει γύρω στα 40% μπαταρία, 30 με 40% ανάλογα τη χρήση που έχω κάνει μες τη μέρα. Πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις, πάμε πάλι στα γενικά και πηγαίνουμε εκεί που λέει ανανεώσει το παρασκήνιο. Εγώ εδώ πέρα έχω πάρα πολλές εφαρμογές. Βλέπετε ότι κατεβαίνω και κάνω 3 scroll για να φτάσω μέχρι το τέλος. Φυσικά έχω άπειρες εφαρμογές τις οποίες κατεβάζω είτε για να δοκιμάσω είτε για τη χρήση που κάνω κατά τη διάρκεια της μέρας. Φυσικά έχω Google Authenticators, έχω Binance, έχω PayPal, έχω CapCut που κάνω και μοντάζ, έχω του Cineplex την εφαρμογή, έχω eFood, έχω FNAP, έχω Facebook, Instagram, GarageBand, Gmail, Google Maps, Google την εφαρμογή, Instagram Messenger, PS Plus, Slack, Scrooge, TikTok, Viber. Πάρα πολλές εφαρμογές και πόσες άλλες ακόμα που έχω μέσα στο κινητό μου. Όλες βλέπετε ότι είναι πράσινες και όλες κανονικά κατεβαίνουν στο παρασκήνιο και τρέχουν κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι για όλες τις εφαρμογές αυτές εγώ θέλω να παίρνω ειδοποιήσεις. Αν δεν θέλεις κάποιες εφαρμογές να τρέχουν στο παρασκήνιο, μπορείς να πας να τις απενεργοποιήσεις. Έτσι λοιπόν θα εξοικονομήσεις ενέργεια και το κινητό σου δεν θα καίει τόσο πολύ την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φυσικά όλες αυτές οι εφαρμογές φημίζονται για την τραγική κατανάλωση της ρεύματος που κάνουν. Ειδικά η Google και οι εφαρμογές του Μάρκου, Facebook, Instagram και όλες αυτές οι εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο κάνουν τρελή κατανάλωση ρεύματος. Οπότε είναι από τις βασικές εφαρμογές που, επειδή δεν έχω το κινητό, επειδή δεν έχω στο κινητό εταιρικό αυτές τις εφαρμογές, δεν έχω τόσο μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Όσες περισσότερες εφαρμογές έχεις, ειδικά αυτές που είναι φημισμένες για την τρελή κατανάλωση ρεύματος που κάνουν, γιατί τρέχουν στο παρασκήνιο και τρέχουν όλο δεδομένα από πίσω για να παίρνουν προσωπικά δεδομένα, cookies και όλα αυτά τα κουντουλού κουντουλού που έχουμε πει σε προηγούμενα βίντεο, είναι εφαρμογές οι οποίες ουσιαστικά έχουν και τη βασική κατανάλωση ρεύματος του κινητού σου. Όσες λιγότερες από αυτές τις εφαρμογές έχεις, τόσο περισσότερη μπαταρία θα έχεις και στο κινητό σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πηγαίνετε να τσεκάρετε τις εφαρμογές του παρασκηνίου και φυσικά μην ξεχάσεις να αφήσεις το σχολείο σου να μου πεις αν το γνώριζες, αν το ήξερες και αν τρέχεις όλες τις εφαρμογές του παρασκηνίου σου. Περιμένω φυσικά να μου πεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις και δεν ξεχνάς επίσης dimitri.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα το επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.